Κύριε Υπουργέ, όπως καταλάβατε, οι τροπολογίες που θα κατατεθούν θα είναι πολλές. Και θα σας παρακαλούσαμε την αύριο στην Ολομέλεια από την αρχή να μας πείτε ποιες κάνετε αντεκτές και ποιες απορρίπτετε, προκειμένου να δούμε και πώς θα σταθούμε πάνω στις τροπολογίες που θα κατατεθούν, οι οποίες εκφράζουν, αν θέλετε, προβλήματα τα οποία υπάρχουν και τα οποία εδώ επιζητούν τη λύση τους. Λοιπόν, τι να πούμε σήμερα. Επειδή παρουσιάζεται μία εικόνα, ένας παράδεισος εδώ, ότι όλα τελειώνουν, τα μνημόνια και τα λοιπά, κρατικός προϋπολογισμός πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια εκτός μνημονίων, κατατέθηκε λοιπόν και είναι καρμανιόλα. Με αυξημένους φόρους πάνω από 50 με 60 δις, με μειωμένες δαπάνες που αφορούν τις λαϊκές ανάγκες, 14 δις η στήριξη των επιχειρηματικών ομίλων, 3 δις για δίθεν μέτρα στήριξης των λαϊκών οικογενειών από αυτή την πολιτική που ακολουθείται συνολικά στην εργασία, στην ασφάλιση, στην ενέργεια και παντού. Νομοσχέδιο για την υγεία που ήδη ετοιμάζεται να κατατεθεί, που αποτελεί αντιδραστική τομή για τη δημόσια περίθαλψη. Το νομοσχέδιο βέβαια που συζητάμε, που επιχειρεί η κυβέρνηση να το παρουσιάσει ως θετικό. Όμως, όπως είπαμε, το νομοσχέδιο δεν περιλαμβάνει καμιά θετική εξέλιξη για τα ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά δικαιώματα των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των μη μισθωτών, των αυτοαπασχολουμένων. Όπως είπαμε, αποτελεί συνέχεια όλης αυτής της πολιτικής που ασκήθηκε με όλα τα μέτρα των μνημονίων, που συνεχίζουν να προστίθονται και νέα, που σαρώνουν τη ζωή των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των αυτοαπασχολουμένων και ιδιαίτερα των νέων. Υπάρχει μια σταθερή γραμμή που έχετε όλα εσείς τα κόμματα του κεφαλαίου. Η στήριξη της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Έτσι λοιπόν υλοποιήθηκαν από όλες τις κυβερνήσεις, είτε για τους μισθούς, ο νόμος Βρούτση-Αχτσόγλου, είτε για τις συντάξεις, ο νόμος Βρούτση-Χατζηδάκη-Τσακλόγλου με βάση τον Καντρούγκαλο για να μην αδικήσουμε κανέναν, ή για τα χρέη, τη θηλιά των δανείων και καρτών των εργατικών λαϊκών οικογενειών, ο νόμος ΣΥΡΙΖΑ που έδωσε τα χρέη στα ΦΑΝΣ, νομοθέτησε τον ηλεκτρονικό πληστηριασμό και το ιδιώνυμο για να θωρακίσει τα κοράκια. Συνεχίζει η Νέα Δημοκρατία με καταστολή της ανομίας, όπως λέει, με την αστυνομία στην υπηρεσία των αρπακτικών απέναντι στους δανειολήπτες που η πολιτική όλων σας τους οδήγησε να μην μπορούν να ανταποκριθούν στους ληστικούς όρους και τους παίρνετε τα σπίτια, όπως της χάμηλου συνταξιούχου στα Ηλίσια που έχει παιδί αμαία για 15.000 ευρώ και όχι για δάνειο, αλλά για κάρτες. Δίνετε λοιπόν 250 ευρώ στους ευάλωτους και απ' την άλλη τους παίρνετε το σπίτι, την πρώτη κατοικία. Η κυβέρνηση, με μπροστά τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Θεοδωρικάκο, καταφέρνει πράγματι πλήγμα στην ανομία. Συνδράμει την αστυνομία με την αστυνομία τα κοράκια για να αρπάξουν τα σπίτια των φτωχών. Αυτοί είστε. Τρομοκρατείτε τον φτωχό λαό για να μην αντιδρά στο άδικο εκμεταλλευτικό σύστημα. Ο λαός πρέπει και θα προστατέψει τη ζωή του, το σπίτι του, γι' αυτό και πρέπει να γυρίσει την πλάτη στα κόμματα που τον έφεραν μέχρι εδώ, που υπηρετούν το κεφάλαιο και τα κάθε είδους κοράκια. Το ίδιο ισχύει για την έκτατη οικονομική ενίσχυση που παρουσιάζεται σαν μέτρο που βοηθάει τους συνταξιούχους για τα Χριστούγεννα του 2022 και τα ελάχιστα κοινωνικά επιδόματα, που είναι ψίχουλα βέβαια και δεν αφορά ανακούφιση, γιατί διατηρούνται στο ακέραιο όλοι οι μηχανισμοί, όπως είπαμε, που ευθύνονται για τις συντάξεις πείνας, την ακρίβεια, την ενεργειακή φτώχεια, την επίθεση στο λαϊκό εισόδημα. Το ίδιο, όπως είπαμε, ισχύει για τους ανέργους. Πρέπει να μας ακούσουν οι άνεργοι. Δεν τους αφορά όλους. Αφορά μόνο το 1/5. Αυτούς που βρίσκονται στην τακτική επιδότηση και λογίζονται ως μακροχρόνια άνεργοι. Αυτοί που είναι πάνω από 2 χρόνια βρίσκονται εκτός της
ρύθμισης. Πριν πάμε για την αύξηση των συντάξεων, που το ύψος τους είναι με βάση τους μισθούς, που η σφαγή συνεχίζεται. Κοροϊδεύεται τον κόσμο, κύριοι της κυβέρνησης, περί εξόδου από τα μνημόνια και ακόμα δεν καταργείται το πάγωμα των τριετιών που έχει γίνει από το 2012 με το νόμο 4093 του 12. Αλήθεια, το Πασόκ Κινάλ, κύριε Μουλικιώτη, για να μην ξεχνόμαστε, τι λέει γι' αυτό, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία ερχόμενο πες τις μνήμες, ξέρουμε τι λένε. Δεν επαναφέρουν τις τριετίες. Από το 2012 έως σήμερα υπολογίζεται ότι κάθε έτος, ανάλογα με τα χρόνια και τις τριετίες, ο κάθε μισθωτός έχει χάσει από 1 έως 4 μισθούς, γιατί ακριβώς δεν υπολογίζονται οι τριετίες. Για την αύξηση του 7,65%, όπως είπε ο Υπουργός, με πληθωρισμό έως και 13%. Δεν μπορεί αυτό να το λέτε αύξηση. Είναι περαιτέρω μείωση της αγοραστικής δυνατότητας, αφού η αύξηση δεν είναι ούτε στα επίπεδα του πληθωρισμού. Και βέβαια δεν μιλάτε, δεν λέει κανένα σας τίποτε, για τις τεράστιες απώλειες που είχαν οι συνταξιούχοι από τις περικοπές διαχρονικά, από όλες τις κυβερνήσεις που πέρασαν, ιδιαίτερα από το 2010 και μετά. Όπως είπαμε και στις προηγούμενες συνδυάσεις, 1.500.000 συνταξιούχοι παίρνουν 564 ευρώ. Και ρωτάμε ποιος από όλους εδώ στην αίθουσα μπορεί να ζήσει με 564 ευρώ να καλύψει ανάγκες σε αυτή την περίοδο της μεγάλης ακρίβειας, των μεγάλων ανατιμήσεων, των μεγάλων δυσκολιών που έχει κάθε λαϊκή οικογένεια. Και αυτή η αύξηση, όπως είπαμε και εδώ και πρέπει να το ακούσουν οι συνταξιούχοι, δεν τους αφορά όλους. Είναι εκτός αυτοί που έχουν την προσωπική διαφορά. Τι ζητάνε οι συνταξιούχοι? Η προσωπική διαφορά να σταματήσει να λέγεται έτσι, να είναι κανονικά σύνταξη και πάνω εκεί να υπολογίζεται η αύξηση για όλους τους συνταξιούχους. Αυτό όμως το αρνείστε. Για τους αγρότες. Εδώ το θέμα είναι πολύ σοβαρό, κύριε Υπουργέ. Και θα ήθελα την προσοχή σας. Καταλαβαίνω ότι έχετε εκεί την επικοινωνία σας με το τηλέφωνο. Αλλά... Ωραία. Ζητάμε λοιπόν να καταργηθεί το άρθρο 99 του νόμου 4387 του 16 του νόμου Κατρούγκαλου, που διατηρείτε εσείς μέχρι τώρα και με τη δική σας εγκύκλιο και με τον νόμο του Βρούτση. Οι νόμοι αυτοί ψαλιδίζουν την Εθνική Σύνταξη για τους Αγρότες έως το 2030. Και είναι ντροπή. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, τον Οκτώβριο του 2022, 416.000 συνταξιούχοι αγρότες δεν παίρνουν ολόκληρο το ποσό της Εθνικής Σύνταξης, παρά το γεγονός ότι έχουν 15 έως 20 χρόνια ασφάλισης. Και θα έπρεπε να παίρνουν σαν Εθνική Σύνταξη τουλάχιστον 345 έως 384 ευρώ. Όμως, όσοι βγαίνουν στη σύνταξη έως το 2030, δεν παίρνουν και δεν θα παίρνουν ολόκληρη την Εθνική Σύνταξη. Εμείς λοιπόν λέμε να δοθεί αμέσως και με αναδρομική ισχύ ολόκληρο το ποσό της Εθνικής Σύνταξης στους συνταξιούχους αγρότες και να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για όσους συνταξιοδοτούνται από εδώ και στο εξής και όχι από το 2031, όπως προβλέπουν οι νόμοι ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Είπαμε και στην προηγούμενη και δεν πήραμε απάντηση για τα ζητήματα που θέτουμε εδώ και οφείλουν οι υπουργοί να απαντούν σε αυτά. Ποια είναι η θέση τους, άμα βέβαια η σιωπή τους είναι η απάντηση. Το όριο οφειλών για κατάθεση αιτήσεων συνταξιοδότησης στον ΟΓΑ είναι 6.000 ευρώ. Ενώ για άλλους ασφαλισμένους είναι 20.000 ευρώ. Λέμε λοιπόν να είναι στο ίδιο επίπεδο. Όσον αφορά λοιπόν την αύξηση που δίνεται στους αγρότες, είναι μέχρι 20 ευρώ. Και μιλάμε για συντάξεις δεκαετίας παγωμένες, συντάξεις 300 ευρώ. Βέβαια το αίτημα που έχουμε καταθέσει και είναι αίτημα των συνταξιοδοτικών οργανώσεων και του εργατικού κινήματος είναι κατώτερες συντάξεις για όλους στα 650 ευρώ. Αυτά για τους αγρότες.
Υπάρχει το ζήτημα των συντάξεων των ΑΜΕΑ, των γονέων ΑΜΕΑ, κύριε Υπουργέ. Εμείς ζητάμε να επανέλθει η συνταξιοδότηση γονέων ΑΜΕΑ με 25 έτη ασφάλισης και 7.500 ένσημα και τις προϋποθέσεις που ίσχυαν. Να σταματήσει η χορήγηση της Εθνικής Σύνταξης με κατάταξη των ΑΜΕΑ σε 4 κλίμακες όπως κάνετε σήμερα και μειώνετε τις συντάξεις. Για τους ανασφάλιστους υπερήλικες. Να σταματήσει ο εμπεγμός της χορήγησης του επιδόματος σε ανασφάλιστους υπερήλικες με βάση το τεκμαρτό και όχι το πραγματικό εισόδημα. Η χορήγηση να γίνεται με βάση το πραγματικό εισόδημα. Τι να πει τεκμαρτό εισόδημα. Είναι ντροπή και αυτό. Επίσης, η υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Φωτίου, που είναι εδώ τώρα να ακούσει, μείωσε τα εισοδηματικά κριτήρια, τελειώνω, τα εισοδηματικά κριτήρια σε οικογένειες με 3 παιδιά και πάνω από 45.000 σε 32.000 οι τρίτεχνοι και από 48.000 σε 35.000 οι πολυτεχνοί. Τότε ο κ. Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία, δεσμεύτηκε ότι θα αποκαταστήσει το εν λόγω επιδόματα, αλλά ακόμη δεν το κάνατε. Μιλάμε για τιμιώσεις. Όχι, κανένα λάθος. Είναι ακριβώς έτσι. Υπολογισμός λοιπόν της επικουρικής ασφάλισης, έχουμε πει ότι εδώ στόχος σας είναι η παραπέρα μείωση. Για τις εκκρεμείς συντάξεις υπάρχει σοβαρό ζήτημα και αυτή η fast track διαδικασία των έκδοσης των συντάξεων παρουσιάζει πολύ μεγάλα προβλήματα στον υπολογισμό των συντάξεων και είναι σίγουρο κύριε Υπουργέ ότι όλο αυτό θα βγει στην επιφάνεια τα μεγάλα λάθη που αφορούν πολλά στην πράξη και υπάρχει ανάγκη επαναξέτασής τους. Υπάρχουν, για παράδειγμα, μεγάλα λάθη, παράληψη μεγάλου χρόνου. Και κυρίως όταν υπάρχει διαδοχική ασφάλιση. Θα δημιουργήσει στο μέλλον ένα νέο μεγάλο στόκ από λαθαμένες αποφάσεις, οι οποίες για να διορθωθούν θα χρειαστούν ένα πολύ μεγάλο διάστημα. Κύριε Κατσότη. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να το λύσετε. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Έχετε ξεπεράσει και το. Ναι, εντάξει. Τρίλεπτο το παραπάνω. Νομίζω εδώ θα κλείσετε και θα συνεχίσετε στην ολομέλεια. Έχουμε κάποια ζητήματα τα οποία είναι για, για το μεδικό ταμείο ακρίβεια. Για το μεδικό κύριε ταμείο, Κατσότη, τα έχουμε συνεχίστε. Πει. Για το, την εργάτες να πούμε κάτι. Κύριε Κατσότη, έχει μια, είναι λίγο προσβλητικό προς συναδέλφους σας. Εντάξει, αυτό που μια ανοχή ζητάω, τελειώνω. Την έχετε, την δύο πήρατε και πάνω ακόμη. Από τρία λεπτά δύο, που πήραν οι υπόλοιποι συναδελφοί σας. Δύο φράσεις ακόμη. Θα τις πείτε στην ολομέλεια. Ένα για τους εργάτες που ζητάμε να συνεχιστεί. Να αναγνωριστεί και για το 2022 οι εισφορές σαν συνταξιοδοτικές και για τους συνταξιούχους με ανήλικα τέκνα. Είναι αυτό που είπε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων, κύριε Υπουργέ. Επειδή έχουν δικαιωθεί πρωτόδικα και έχουν πάρει ένα ποσό για τα ανήλικα τέκνα οι συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα και τώρα τα αναζητά πίσω το ΕΦΚΑ γιατί υπάρχει μια απόφαση δευτεροβάθμιου δικαστηρίου. Βέβαια δεν έχουν περιουσιακά στοιχεία. Η σύνταξη δεν μπορεί να την πάρετε. Δεν έχετε να πάρετε τίποτα δηλαδή. Νομίζω ότι πρέπει Κατσότη, να το λύσετε, να τα πάρετε στα χρεωστήτως. Κύριε Κατσότη, ευχαριστούμε πολύ. Σε αυτές τις περιπτώσεις. Ευχαριστούμε. Η κυρία Θανασίου.